Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας στο πλαίσιο της έκτακτης ενημέρωσης του Open. Μένουμε σπίτι για τον κορονοϊό και πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί που χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης ό,τι αφορά τα κρούσματα, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε? Είμαστε εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, όπως κάθε μέρα στις 6 από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα αλλά και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Μέχρι τότε τα εμβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας είναι 743, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη μάχη με τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού και 45 είναι βαρέως νοσούνται σε μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Τώρα να σου πω ότι πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση το νοσοκομείο της Ξάνθης με την οποία ενημερώνει την τοπική κοινωνία ότι ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει καταλήξει σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ μας. Πρόκειται για έναν ασθενή ηλικιωμένο άνω των 70. Που κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες με υποκείμενα νοσήματα. Ήταν Δέσποινα αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγη ώρα, ότι υπήρχε ένας 21ος νεκρός, αλλά τελικά είναι ένα άτομο το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Ήταν μέσα στους 20 νεκρούς που ήδη είχαμε. Άρα ήταν μια διευκρινιστική ανακοίνωση από το Υπουργείο προφανώς, από το νοσοκομείο προφανώς. Αναμένουμε πάντοτε τις επίσημες ανακοινώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 6 ώρα για να δούμε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυτή την ώρα, αλλά και αν έχουν καταλήξει κάποιοι άλλοι άνθρωποι που όλοι απευχόμαστε να μην έχει συμβεί αυτό και να παραμένουμε στον ίδιο αριθμό. Ωστόσο, αναμένουμε να το δούμε. Ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος άνδρας πάντως δεν έχει καταλήξει σήμερα. Αυτό το έχουμε μάθει και το ρεπορτάζ μας είναι πλήρες και επιβεβαιωμένο. Τώρα, να κλείσουμε αυτή τη σύνδεσή μας με τη θετική είδηση της ημέρας. Ναι. Πριν δύο μέρες ενημερώναμε τον κόσμο ότι όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει εθελοντής στο Υπουργείο Υγείας για να δώσει τη μάχη, να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας για τον κορονοϊό. Ήδη αυτή την ώρα 7.000 άνθρωποι, συνταξιούχοι, γιατροί, νοσηλευτές, ακόμα και φοιτητές ιατρικής, έχουν δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να βοηθήσουν τη χώρα σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει για τη θωράκιση από τον κορονοϊό. Βασίλη. Μεγάλη συστράτευση λοιπόν για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6 παρατέταρτο στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Open στην Νοηματική με τη Λίνα Δρούγκα. Να είστε όλοι καλά.